ανοίγει ο ασκός του αιώλου για τα δημόσια έργα και στην Κρήτη, λόγω στάσης πληρωμών, με το κατασκευαστικό κλάδο να βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και να προαναγγέλει το πάγωμα στην εκτέλεση αρκετών έργων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στην πιο δεινή θέση της τελευταίας δεκαετίας βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος δημοσίων έργων. Έχουμε προβλήματα με τις πληρωμές του προσωπικού μας, των υποχρεώσεών μας, επιταγές, ΙΚΑ, λοιπές υποχρεώσεις ΦΠΑ προς το ίδιο το δημόσιο που μας καθυστερεί τα χρήματα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει διακοπή των έργων μέχρι να αποκατασταθούν αυτά τα προβλήματα. Η εικόνα είναι αρκετά ανησυχητική, καθώς υπάρχει μεγάλη στάση πληρωμών σε έργα τα οποία έρχονται από την ΕΣΠΑ. Φυσικό είναι όλα αυτά να φεύγουν τεχνικά χέρια από εμάς. Όπως δηλώνει ο κ. Αθουσάκης, από τον Μάρτιο έχουν να πληρωθούν έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ενώ το οικονομικό πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο λόγω πολύμηνης στάσης πληρωμών για τα έργα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Οι πληρωμές των έργων έχουν σταματήσει. Όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, έχουν να πληρωθούν λογαριασμοί τώρα και 6 μήνες. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρώπης, δηλαδή ΕΣΠΑ και λοιπά προγράμματα, από το Μάρτιο και μετά σταμάτησαν όλες οι πληρωμές. Είναι άγνωστο γιατί το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καθυστερεί όλες αυτές τις ενέργειες. Πρέπει να δοθεί άμεση λύση, διότι θα σταματήσουν τα έργα. Ένα από τα έργα που αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα προσεχώς είναι το εμβληματικό έργο της ΔΕΙΑΗ που αφορά την αντικατάσταση δικτύων. Την ίδια ώρα μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις εντάξεις παλιών έργων στο νέο ΕΣΠΑ, ενώ μεγάλο αγκάθι αποτελούν οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες. Για πρώτη φορά βρισκόμαστε στον Ιούλιο και δεν έχουν γίνει οι εντάξεις των παλαιών έργων στο νέο ΕΣΠΑ, με συνέπεια ούτε οι κατανομές πιστώσεων. Όσον αφορά την αναθεώρηση των έργων, αυτό αποτελεί ένα όνειρο θερινής νυχτός. Σε αναθεώρησης τιμών τι συμβαίνει? Έχουμε να δούμε αναθεωρήσεις τιμών από το 2022 το τρίτο τετρίμηνο συγκεκριμένα. Κάποτε θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση, να υπάρξουν συντελεστές αναθεώρησης επίκαιροι. Αντιθέτως, στον οικοδομικό κλάδο επικρατεί κλίμα ικανοποίησης, καθώς εκτελούνται μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως αυτό του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, ενώ τα έργα στο ΒΟΑΚ αναμένεται να απογειώσουν το κλάδο από τον επόμενο χρόνο. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων. Και ειδικότερα και με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, αλλά κύριε και τώρα που ανοίγει ο βόρειος οδικός άξονας, αλλά κύριε και η ανέγερση επαγγελματικών χώρων, νέων επαγγελματικών χώρων όπως ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και συμβατικής οικοδομής, όχι όπως ήταν τα παλιότερα χρόνια, αλλά κινείται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει οργασμός δουλειάς και πραγματικά χρειάζονται χέρια. Μελανό σημείο αποτελούν οι ελλείψεις σε σιδεράδες, σοβατζίδες και όχι μόνο, ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη αυστηρών ελέγχων από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, καθώς όπως υποστηρίζει ο Γιάννης Γωνιανάκης, οργιάζει η μαύρη εργασία. Αν φανταστούμε πριν 5-6 χρόνια ότι ο κλάδος βρισκόταν στο 90% ανεργία και αυτή τη στιγμή δουλεύουν όλοι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να οργιάζει η μαύρη ανασφάλιση εργασίας. Δεν μπορεί σήμερα να φαίνονται οι οικοδόμοι ότι είναι ακόμη το 12 εν καιρό κρίση, δηλαδή να ασφαλίζονται μέσω όρο 13 αίσθημα το μήνα, που δείχνει ουσιαστικά την κατάσταση παρότι έχουμε δουλειά. Και αυτό είναι το τραγελαφικό.